Για πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ματίνα Παρώνη. Πού είναι η φιλενάδα μας. Καλημέρα, κυρία Παρώνη. Καλημέρα. Μην σας ρωτήσω τώρα για τσικνοπέμπτες και τέτοια, μην αρχίσουμε τα δύσκολα. Να ξέρετε πάντως ότι η κάλυψη των μονάδων χθεσινοβραδινά στοιχεία από την ΥΠΕ στην Αττική που έχουμε και το διπλάσιο υλικό φορτίο είναι 84% στα 259 κρεβάτια ΜΕΘ. Και να ξέρετε επιπλέον ότι δόθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα 40 κλίνες επιπλέον από τα νοσοκομεία της Αττικής. Δηλαδή μπήκαν νοσοκομεία με περισσότερες κλίνες όπως ο Ερυθρός στο ΚΑΤ για να καλύψουν τη σωτηρία, τον Ευαγγελισμό και το Αττικό που ήταν πλήρες σε κρεβάτια. Δηλαδή μεγάλη πίεση αυτή η εβδομάδα όπως και αυτή εδώ που θα διανύσουμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν κάποια αποτελέσματα προς το τέλος της εβδομάδος για να αποδώσουν τα μέτρα και το lockdown, σε εισαγωγικά το λέω γιατί lockdown δεν υπήρχε, που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή μετά το 15ήμερο. Ειδικότητες υπάρχουν, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες? Δυστυχώς πιέζουμε για το θέμα του προσωπικού. Μην ξεχνάτε ότι έχει αρρωστήσει και πολλοί κόσμος από τον υγειονομικό προσωπικό και νοσηλευτές και γιατροί είναι και σε καραντίνα πολλοί κόσμος. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο γίνεται και αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι ενώ στο πρώτο lockdown και στο δεύτερο περίπου δεν υπήρχε η πίεση από τους non-COVID ασθενείς, τώρα έχουμε ίδιο ποσοστό κανονική ροή non-COVID ασθενών στα νοσοκομεία όπως είχαμε πριν την νόσο COVID-19, δηλαδή πριν ένα χρόνο. Με τι ασθένειες, τι... Με όλες τις ασθένειες τις οποίες βήθαν, με καρκίνους, με προβλήματα πολύ σοβαρά, με εγκεφαλικά επεισόδια, με προβλήματα που είχαμε και έχουμε το ποσοστό καρδιαγγειακά νοσήματα όπως ήταν κανονικά πριν ένα χρόνο και μπορώ να σας πω και περισσότερο. Μεγάλη πίεση και από τους non-COVID ασθενείς. Πώς το εξηγείτε αυτό, κυρία Παγώνη? Έχουν έρθει στην κανονική τους ροή, έχει περάσει ένας χρόνος, δεν φοβούνται να πάνε στα νοσοκομεία και καλά κάνουν, πρέπει να έρχονται γιατί δεν μπορεί να αφήνουν τα προβλήματά τους πίσω. Πρέπει να κάνουν τα χειρουργεία και πρέπει να προχωρήσει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά η κανονική ζωή ανεξάρτητα, ενώ παράλληλα έχουμε και την νόσο COVID-19. Τώρα σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε αυτή την πληρότητα που έχουμε και ότι τα εξτήρια δίνονται με πολύ αργότερους ρυθμούς από ό,τι εισαγωγές? Κυρία Κουτροχώη, θα σας πω κάτι. Περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες. Μην κοιτάτε που δεν μιλάμε. Περάσαμε πολύ δύσκολη εβδομάδα και πιστεύω και αυτή η εβδομάδα θα είναι δύσκολη μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα και να έχουμε μειώσεις των παραμέτρων για να πάμε σε μία άλλη φάση. Γιατί όλοι έχουμε πιεστεί και αυτό που βλέπουμε είναι και οι συγγενείς και οι ασθενείς είναι πολύ πιεσμένοι και δεν αντέχουν πλέον. Αυτό που λέμε, πώς εξηγείται ότι το Σαββατοκύριακο ενώ είχαμε lockdown κλπ, όλος ο κόσμος βγήκε έξω, είδατε τι έγινε και στις παραλίες. Γιατί δεν άντεχε άλλο. Δεν μπορεί άλλη πίεση μέσα στα σπίτια του. Αν πάτε το μεσημέρι στα πάρκα, τέλος πάντων έξω από τις εκκλησίες που είναι τα παγκάκια κλπ, θα δείτε γεμάτα παγκάκια. Το Σάββατο είχε πολύ κόσμο έξω, κυρία Παγώνη μου, είναι έτσι όπως το λέτε. Και αν πας να πεις τώρα στον κόσμο γιατί βγήκες έξω, θα σου πει πρώτα πήγαινε στις διαδηλώσεις που επιτρέπεις στο κέντρο της Αθήνας και μετά έλα σε μένα που βγαίνω να κάνω μια βότα να πάρω λίγο αέρα. Δεν μπορούν να πιεστούν. Τι χάσαμε την μπάλα. Και δύο και τρεις και πέντε ταχύτητες υπάρχουν πια. Άρα λοιπόν, ποιο lockdown, τι νόημα έχει όλο αυτό, μόνο τα σχολεία και το εμπόριο κατανακτιστό. Όλο το υπόλοιπο είναι τρίπιο. Σουρωτήρι έχει γίνει. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα, από την Παρασκευή, δηλαδή πρέπει να πάρθουν κάποιες εισηγήσεις να δοθούν από την Επιτροπή στην κυβέρνηση. Δηλαδή να ξεκινήσουν να ανοίγουν, κύριε Παυλόπουλε, και τα σχολεία και τα καταστήματα με τον τρόπο που έχουν πει. Δεν λέω ότι να ανοίξουν τα καταστήματα και να μπουν όλοι μέσα. Δεν βλέπετε να έχει νόημα πλέον το κλείσιμο? Δεν έχει νόημα, κυρία Κουτρογό. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί εσείς βλέπετε πιο λογικό δεν είναι μετά
να ανοίξει και η εστίαση, δηλαδή να υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο έξω ανοιχτό και να πάνε να καθίσουν εκεί με τις μάσκες και τις αποστάσεις από το να κάθονται στα μπακάκια ο ένας δίπλα στον άλλον. Να ξεθυμάνει η χύτρα. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό αυτό. Ότι ανά τέσσερα άτομα σε τραπέζι είναι πιο ασφαλές από το να είσαι στο παραλιακό μέτωπο. Φυσικά, γιατί θα τηρηθούν και τα μέτρα. Θα έχουν τη μάσκα, τις αποστάσεις. Εγώ έβλεπα, περνούσα από τη Μεσογείο, από το νοσοκομείο που γύριζα, και έβλεπα εκεί στην Αγία Παρασκευή όλοι στα παγκάκια, ο ένας ακριβώς δίπλα στον άλλο. Μα βέβαια. Και απόσταση δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Μα βέβαια. Βλέπουμε και τις εικόνες από την Παραλιακή, βλέπουμε και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αττική. Ο κόσμος, κυρία Παγώνη μου, είδε 20-21 βαθμούς, άνοιξη είναι, έγραψε το 6 του και λέει: πάω να ξεσκάσω. Για έλα να μου κόψεις πρόστιμο όταν επιτρέπεις τις διαδηλώσεις. Έλα να μου κόψεις πρόστιμο. Άρα λοιπόν εδώ, όπως το λέτε, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα. Πρέπει να το δουν την Παρασκευή η Επιτροπή και να, βέβαια θα αξιολογήσουν τα μέτρα. Προς Θεού, αν οι παράμετροι είναι πάρα πολύ ψηλοί, δεν θα μπορεί κανένας να πάρει τέτοια ευθύνη. Όμως πιστεύω ότι δεν θα είναι, γιατί ήδη ξεκινάει και υπάρχει μείωση. Υπήρχε μια σταθερότητα και τώρα θα υπάρχει μείωση. Οπότε πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις. Και κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά πλέον να είναι συνέχεια μέσα στα σπίτια τους. Είναι αδύνατο να κρατήσεις παιδιά μέσα στα σπίτια πλέον. Ούτε τους νέους. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν... Έχει μεγαλώσει η μέρα. Ανοίγει και ο καιρός. Ανοίγει ο καιρός, έχει ζέστη. Δεν θα κρατηθεί το παιδί μέσα στο σπίτι, είναι προφανές. Με τίποτα, με τίποτα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, πολλοί διαμαρτυρήθηκαν και για την απαγόρευση στις 6 για το Σαββατοκυριακό. Γιατί θα μπορούσε αρκετός κόσμος να βγει αργότερα για τη βόλτα του. Το μέτρο αυτό ήταν λάθος για τις 6, ειδικά το Σάββατο. Έπρεπε να είναι για τα σούπερ μάρκετ που βλέπεις στη σουρά κάθε Σάββατο 5 ώρα και μετά μέχρι να κλείσουν, μέχρι τις 6. Ο κόσμος περιμένει για να πάνε ψωνίσει τελευταία στιγμή. Θα μπορούσαν να είναι μέχρι τις 9-10, ναι, να υπάρχει μια άνεση, να μην υπάρχουν οι ουρές και να μπορεί να κινηθεί πιο άνετα. Ναι, γιατί όποιος δουλεύει καθημερινές. Βέβαια. Και δεν προλαβαίνει. Το Σάββατο έχει, ρε παιδί μου. Ναι, βέβαια. Άρα το Σάββατο τι να πρώτο κάνει, να πάει μια βόλτα, να καθαρίσει το σπίτι, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Πότε θα προλάβει τώρα ο άλλος. Άρα λοιπόν, για να τα κωδικοποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικά αυτά που λέτε. Λέτε, από Δευτέρα πρέπει να δούμε. Την ερχόμενη Δευτέρα η Επιτροπή. Πρέπει να δούμε σχολεία και μαγαζιά. Σχολεία και μαγαζιά με τον τρόπο. Ναι. Δεν είπαμε να ανοίξουν τα μαγαζιά, κύριε Παυλόπουλε, κανονικά. Όχι, με τον τρόπο που έκαναν την εισήγηση. Και την απαγόρευση από τις 6. Έτσι. Στα μαγαζιά. Ναι, όχι, όχι. Λέτε σχολεία, μαγαζιά και να ξαναδούμε την απαγόρευση από τις 6 τα Σαββατοκύριακα. Από τις 6 τα Σαββατοκύριακα πρέπει να το ξαναδούν οπωσδήποτε, γιατί είδαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή το ζήσαμε. Είδαμε το συνωστισμό που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Και να πω κάτι άλλο, κύριε Παυλόπουλε, είναι σημαντικό. Έχουμε πολλά μηνύματα για το θέμα της μάσκας. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί με τις δύο μάσκες. Δύο μάσκες φοράμε όπου υπάρχει συνωστισμός, δηλαδή σε νοσοκομεία, σε λεωφορεία, σε μετρό, σε σούπερ μάρκετ. Όταν περπατάς στη Μεσογείο δεν φοράς δύο μάσκες, και όταν φοράς δύο μάσκες δεν φοράς δύο μάσκες τις απλές χειρουργικές, γιατί αυτές τα πλάι δεν κλείνουν καλό, δεν εφαρμόζουν. Ναι. Βάζεις τη χειρουργική και από πάνω μία πάνινη που την πλένεις και τη σιδερώνεις καθημερινά. Μάλιστα. Για ένα λεπτό τώρα, κυρία Παγώνη μου, για πάμε μέχρι το Τζάνιο. Είναι η ελευθερία που έχει. Ναι, με την κυρία Μαρία Γερακώτη, γιατί ελευθερία εκεί πέρα συμβαίνει κάτι που μας έκανε εντύπωση. Επιτρέπεται να μπουν επισκέπτες, συγγενείς ασθενών, αλλά θα πρέπει, δεν ξέρω, με απόφαση του Υπουργείου της Διοίκησης να υποβάλλονται σε μοριακό τεστ αναγκαστικά για να μπορέσουν λοιπόν, να δουν. Λοιπόν, να σας πω τι ακριβώς έχει ναι. γίνει. Έλα, πες μας εσύ το ρεπορτάζ, ναι. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή πάρθηκε μία απόφαση, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι από το Υπουργείο Υγείας ή από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Τι λέει αυτή η απόφαση? Ότι όσοι συγγενείς ασθενών έρθουν στο Τζάνιο, πρέπει να κάνουν μοριακό τεστ. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθιστε πλέον σε όλα τα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας. Ναι. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να ξαναβγούν έξω. Εάν βγουν έξω από τη συγκεκριμένη είσοδο που βρισκόμαστε εμείς, ναι, δεν μπορούν να ξαναμπούν μέσα. Ναι. Γιατί όπως λένε, υπάρχει η διασπορά του ιού. Η απόφαση αυτή λοιπόν ήρθε την Παρασκευή, όχι στα χέρια των συγγενών, έτσι. Την ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Ναι. Υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων. Για καλό το κάνουν όμως. Συγγενεί. Ένα λεπτό.
Από το εξής όμως. Μου επιτρέπετε. Ναι, κυρία Παγόνη μου. Ναι. Κύριε Παυλόπουλο, θα σας πω κάτι πολύ απλό για να μην υπάρχει σύγχυση. Να ξέρετε ότι έκλεισαν τμήματα στα νοσοκομεία από συγγενείς που μπήκαν μέσα με τέτρατον ιό. Αρρώστησαν γιατροί, νοσηλευτές και οι υπόλοιποι ασθενείς. Σωστή απόφαση ότι δεν πρέπει κανείς να μπαίνει μέσα στις κλινικές. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί. Να σεβαστούμε τους ασθενείς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δουλεύουν σε αυτά τα τμήματα. Έχει ο άλλος την αγωνία του ανθρώπου του που νοσηλεύεται. Και ίσως Παυλόπουλο, πρέπει να γίνει μια πιο κεντρική ανακοίνωση. Κλείνει τμήμα. Ολόκληρο. Έχουν κλείσει κλινικές ολόκληρες για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είμαι κάθετα. Θα συμφωνώ πλήρως. Ναι, άμα μου επιτρέπετε, δεν αφήνουν, όπως μας είπαν τουλάχιστον συγγενείς των ασθενών, πήγαν έστω και για έναν καφέ απέναντι από το Τζάνιο και μετά δεν τους άφησαν να ξαναβγούν. Δεν είναι δηλαδή ότι έφυγαν να πάνε πότε να γυρίσουν στα σπίτια τους. Έχεις συγγενή κοντά σου. Άλλο μου κάνει εντύπωση. Τι έχει συμβεί. Δεν είναι λίγο, ξέρετε, το να έχει κάποιος τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, πρέπει να πληρώνει μοριακό τεστ, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Κυρία Παγώνη. Αν θες να μπεις όμως, λέει. Αλλιώς θα μην πας. Δεν θα πας να δεις τον άνθρωπό σου, αν νοσηλεύεται. Όχι, δεν μπορείς να πας να μπεις αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε τα νοσοκομεία, με τέτοια πίεση και με τέτοιο αγώνα που δίνουμε, να περνοβγαίνει ο καθένας μέσα στις κλινικές. Μοριακό τεστ πόσο κοστίζει, κυρία Παγώνη, 60 ευρώ. Το μοριακό τεστ είναι ακριβώς, μπορεί να κάνει όμως rapid test. Μάλιστα. Α, επιτρέπεται το rapid. Δεν επιτρέπεται το rapid test, όπως μας έχουν αναφέρει από τα νοσοκομεία τα οποία έχουμε κάνει από εσάς. Όταν είναι για να πας ένα λεπτό, όταν είναι για να πας για ένα λεπτό να αφήσεις τα πράγματα του συγγενούς και να φύγεις αμέσως, αν έχεις κάνει το rapid test, μπορείς να πας για ένα λεπτό. Μάλιστα. Να παραμένεις μέσα στους χώρους του νοσοκομείου δεν επιτρέπεται. Όχι, κύριε Παυλόπουλε, εμείς είμαστε. Εντάξει, παιδιά, τώρα να σας πω, έχουν μεγάλη αγωνία οι άνθρωποι. Να σας μιλάω, έχουμε περάσει. Έχουν αποδεκατιστεί τώρα μέσα στα νοσοκομεία. Δεν είναι απλό πράγμα. Για να ακούσουμε την κυρία που έχει μαζί σου, Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δείτε λοιπόν τις δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει μετά την απόφαση της Παρασκευής. Θα πω το εξής, ότι η κυρία Παγώνη δεν είναι σωστά ενημερωμένη. Γιατί οι ίδιοι γιατροί. Οι ίδιες οι νοσηλεύτρες κάνουν μόνοι τους τη διασπορά μέσα στο νοσοκομείο. Όταν δεν υπάρχει προσωπικό και είναι δύο νοσηλεύτριες στον κάθε τμήμα για 50 ασθενείς και μετά τους λένε σήμερα θα πας στον COVID, μετά θα κατέβεις κάτω. Πώς γίνεται, εγώ είμαι ανάμεσα. Είμαι στον τέταρτο όροφο. Να τελειώσω, κυρία Παγώνη. Να τελειώσω, κυρία Παγώνη, μην με διακόπτετε. Κυρία Παγώνη, μου ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα το απαντήσετε. Είμαι στον τέταρτο όροφο της χειρουργικής και έχω από πάνω. Έχω. Όλο το τμήμα έχει γίνει COVID. Ο από κάτω όροφος έχει ο τρίτος. Έχει γίνει COVID. Υπάρχει πτέρυγα COVID. Ακόμα και η βραχία έχει γίνει COVID. Τι άλλο να σας πω, ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές και αφού θέλετε αυτή την απόφαση να έχετε για κάθε ασθενή, μία νοσηλεύτρια. Το ξέρετε πόσο δεν εδώ δίνουν μάχες. Και θα μου πείτε να βάλω αποκλειστικές. 150 ευρώ θέλει η αποκλειστική, σύν ότι δεν υπάρχουν. Είναι 30 αποκλειστικές σε αυτό το νοσοκομείο, οι οποίες δουλεύουν οι 15. Εσείς νοσηλεύετε τη μητέρα σας στο νοσοκομείο. Εγώ έχω τη μητέρα μου. Πόσες μέρες έχετε να πάτε στο σπίτι. Εγώ έχω να βγω μετά από ένα μήνα που είμαι εδώ, από την Παρασκευή να αλλάξω ρούχα. Αν ήταν στη θέση μου η κυρία Παγώνη, είχε τη μητέρα της εδώ η κυρία Παγώνη, θα μπορούσε να τα πει αυτά. Να έρθει να τα ζήσει μαζί μου η κυρία Παγώνη και να τα λέει. Για ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να έρθει η κυρία Παγώνη σήμερα μαζί μου να ζήσει αυτό που ζω εγώ από την Παρασκευή. Για ένα λεπτό, και έχω ένα ανήλικο παιδί στο σπίτι μόνο του. Για ένα λεπτό, κυρία Παγώνη, τι λέτε. Κυρία Παγώνη. Την έχουμε, παιδιά, την κυρία Παγώνη. Έπεσε η γραμμή της. Τώρα θα την βάλουμε. Πρέπει να απαντήσει, τώρα, βεβαίως, κυρία Παγώνη. Η γυναίκα έχει το. Με ακούτε! Σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, να πω το εξής. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση νοσηλευτής που δουλεύει στη μονάδα COVID να είναι σε άλλο τμήμα. Για να μπει στη μονάδα COVID πρέπει να είσαι ντυμένος και δεν βγαίνεις από εκεί
εάν δεν έχεις βγάλει τα ρούχα σου μετά σε ειδικό δωμάτιο και δεν κυκλοφορείς στα άλλα τμήματα. Ναι. Ειλικρινά, κύριε Παυλόπουλε, δεν το δέχομαι αυτό. Γνωρίζω πάρα πολύ σε όλα τα νοσοκομεία τι συμβαίνει και ειδικά στις μονάδες COVID. Κυρία Η κυρία έχει δίκιο ότι δεν υπάρχει πολύ νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτό δεν αμφιβάλλω, είμαι μαζί της. Ότι δίνουν μεγάλο γόνα οι άνθρωποι αυτοί και είναι δύο νοσηλευτές για τόσους ασθενείς. Όμως μην μπερδεύουμε τις καταστάσεις ότι υπάρχει ανάμειξη γιατρών και νοσηλευτών στις μονάδες COVID με τους υπόλοιπους. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όταν φεύγουν από το νοσοκομείο και επιστρέφουν, κάνετε τεστ? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές το 99% έχουν εμβολιαστεί, έχει περάσει ένας μήνας. Οι περισσότεροι έχουμε κάνει και τα αντισώματα να δούμε τι έχουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάνουμε τεστ δεν το κάναμε όπως πρώτα, που κάναμε πολύ συχνά. Τώρα κάνουμε περίπου μία φορά την εβδομάδα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παγώνη, καταλαβαίνουμε απολύτως την αγωνία να μην υπάρξει διασπορά μέσα στα νοσοκομεία και νοσήσουν και ασθενείς που δεν είναι COVID ασθενείς. Κύριε Παυλόπουλε, αλλά και προσωπικό. Σας μιλάω. Από την άλλη, υπάρχει το αντικειμενικό που περιγράφει η κυρία, που λέει: ρε παιδιά, εγώ έχω ανήλικο στο σπίτι. Δεν έχω λεφτά να πληρώσω την αποκλειστική. Κύριε Παυλόπουλε, σας μιλάω ειλικρινά, ειλικρινά σας μιλάω. Εμάς ίσα-ίσα θα διευκόλυνε το να μπαίνουν και οι συγγενείς να βοηθάνε λίγο τον ασθενή τους. Όμως κλείσανε τμήματα ολόκληρα, ολόκληρα τμήματα για μέρες, επειδή μεταδόθηκε από συγγενή με συγκεκριμένα στοιχεία, μεταδόθηκε στους γιατρούς και στους ασθενείς και αναγκαστήκαμε να κλείσουμε κλινικές. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέμα, ειλικρινά σας μιλάω, και για τους ασθενείς και μετά για εμάς, το προσωπικό, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Είστε, ναι. Και τουλάχιστον δεν πρέπει να επιμένουν οι συγγενείς πάνω σε αυτό το θέμα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλημέρα, καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.